οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν σειρά ζητημάτων στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν δίκιο. Δηλαδή πολιτικά, αν το δεις, πώς να σου πω, στενά πολιτικά, ναι, έχουν δίκιο. Ναι, έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο, γιατί σου λέει ότι εμείς άλλα πράγματα πρεσβεύαμε, άλλα πράγματα υποστηρίζαμε και είμαστε αναγκασμένοι και να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και άλλα πράγματα περιμένει η τοπική κοινωνία που μας έστειλε στο κοινοβούλιο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά η πολιτική είναι η επιστήμη του εφικτού. Και όπως πολύ ορθά είπε η κυρία Θεανό Φωτίου, για να την κλείσω, ηγέτες όπως ο Αλέξης Τσίπρας κάθε 100 χρόνια εμφανίζονται στον πλανήτη. Συνεπώς ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την επιλογή του και καλώς έκανε και πήγε το καράβι. Εκεί όπου πρέπει να πάει. Πρέπει να κάνεις έναν έντιμο συμβιβασμό, κυρία Φωτίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μόνο που απομονώσατε μια πρόταση, όπως και όλοι βέβαια, η οποία είναι εντυπωσιακή άμα την ακούς, από το πλαίσιο της. Θα πω το πλαίσιο για να καταλάβετε ότι... Πείτε, γιατί ομολογώ και εγώ το διάβασα και μου έκανε φοβερή εντύπωση, μόνο αυτό διάβασα, ναι. Ναι, γιατί δεν έχω συνηθίσει μάλλον και κανέναν. Τι είπατε και καταλήξατε στο ότι οι ηγέτες όπως ο Τσίπρας βγαίνουν κάθε 100 χρόνια. Βεβαίως, θα σας πω. Με ρωτήσανε, ήμουνα στην εκπομπή του Sky, στον κύριο Αυτιά. Πάτε και σε κάτι εκπομπές. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Αυτιάς έλεγε ακριβώς κάτι της ανάλογο που λέτε κι εσείς σήμερα, ότι δηλαδή... ο Τσίπρας είναι ένας μεγάλος ηγέτης και πάει τα πράγματα πολύ σωστά, αλλά υπάρχουν προβλήματα μέσα στο κόμμα του και οι διάφοροι, ας πούμε, σηκώνουν κεφάλι, λένε πράγματα, πάνε να τον αποπροσανατολίσουν κτλ. Απαντώντας σε αυτό, είπα ότι αυτό το κόμμα είναι πολύ διαφορετικό από όλα όσα έχουν περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας. Ακριβώς κατά τούτο, ότι η δύναμή του είναι ο διάλογος, η σύνθεση αν θέλετε των διαφορετικών απόψεων και οι διαφορετικές απόψεις συντίθενται μέσα στα όργανα της ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και αυτά τα δύο κεντρικά πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζουν τη γραμμή του που αν θέλετε. Ακολουθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βεβαίως και αυτή εκφράζει την άποψή της, αλλά είναι και αυτή κομμάτι του κόμματος. Με αυτή την έννοια είπα ότι βεβαίως ο κύριος Τσίπρας, θεωρώ εγώ προσωπικά, ότι είναι από αυτούς τους ηγέτες που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Όμως, κυρίαρχο είναι πάντα, κυρίαρχη είναι πάντα η συλλογική βούληση του κόμματος. Ναι. Ακόμη και για τον κύριο Τσίπρα. Είπα δηλαδή ακριβώς το ανάποδο από ό,τι φαντάζεστε ή από ό,τι καταγράφεται. Καταγράφεται σαν μια δοξολογία του Τσίπρα, την οποία εξακολουθώ να πιστεύω, σημειωτέων. Να μου επιτρέψετε με την μεγάλη εμπειρία που έχω στη ζωή, όχι στην πολιτική, διότι είμαι και μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος το μεγάλο του χάρισμα είναι ότι συνθέτει. Ναι. Ακούει προσεκτικά και συνθέτει. Αυτό είναι το μεγάλο του χάρισμα. Είναι εξαιρετικά ψύχρεμος και εκφράζει πάντα θεμελιακά τις λαϊκές και αδύνατες δυνάμεις. Αν μου επιτρέψετε... από μικρός, καταλάβατε. Ναι, αν μου επιτρέψετε, κυρία... Αν μου επιτρέπετε, κυρία Φωτίου, για να πάμε τη συζήτηση και στο σήμερα. Έλεγα χθες και θα το πω για ακόμη μια φορά, μεγάλος ηγέτης είναι εκείνος που κάποια στιγμή πιστεύει στο όραμά του, ακόμη και αν αυτό πηγαίνει κόντρα στην κοινωνία και τον δικαιώνουν οι εξελίξεις. Και χθες αναφέρθηκα, παρόλο που είμαι 51 χρόνων, δεν είμαι μικρό παιδί, και είχα σταθεί απέναντι στον Καραμαλή, δεν τον στήριξα, τον ψήφισα ποτέ, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέω. Και την εποχή που ο Ανδρέας Πανδρέου τότε μας αγίνευε με τα έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από εδώ, έξω από εκεί, έξω παραπέρα. Και εγώ ήμουν ταγμένος τότε στο ΚΚΕ και ήμουν υπέρ αυτών των συνθημάτων. Αλλά αναγνωρίζω σήμερα, 30 χρόνια μετά, ότι ο οραματιστής και ηγέτης πραγματικά ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν μας είπε τότε, κόντρα στο κλίμα και στο ρεύμα της εποχής, εγώ θα σας βάλω στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και θα μάθει να κολυμπάτε. Αυτός είναι μεγάλος ηγέτης. Έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας μια μεγάλη ευκαιρία, νομίζω, για να τον γράψει η ιστορία ως μεγάλο ηγέτη. Να πάει κόντρα ακόμη και στο κόμμα του, γιατί βλέπει ότι ο δρόμος είναι λίγο παραπέρα από τις αρχές του κόμματος. Δεν είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Η μεγάλη διαφορά του κυρίου Τσίπρα από τους ηγέτες της δεξιάς ή της σοσιαλιστικής πώς να πω, παραμέτρου, η οποία δυστυχώς
εξέπνευσε και στην Ευρώπη και σε εμάς, είναι ότι ακριβώς η αριστερά πιστεύει στις δημοκρατικές διαδικασίες και συλλογικότητες. Ασχέτως πόσο μεγάλος ηγέτης είσαι ή δεν είσαι, εκείνο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συλλογική έκφραση ενός κόμματος και η συλλογική έκφραση ενός λαού. Και άμα δεν προκύπτει... Αν δεν προκύπτει... Έχει τα αυτιά σου ανοιχτά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και όπως σας είπα, το στοίχημα του Αλέξη του Τσίπρα δεν είναι αποδείξει σήμερα αν είναι μεγάλος ηγέτης. Αυτά, ξέρετε... Η ιστορία θα τα κρίνει αυτά, ναι, κυρία Θεάνη. Ναι, μπράβο, και η ιστορία συνήθως γράφεται μετά θάνατο. Έτσι είναι. Αλλά αυτό που πρέπει να αποδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό πασχίζει σήμερα είναι ότι είναι άξιος της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή σωστά μας εμπιστεύτηκαν, δεν τους προδίδουμε, δεν πάμε πίσω από τις εντολές τους. Αυτό είναι που πρέπει να... και γι' αυτό ακούμε τα πάντα. Γι' αυτό διαλεγόμαστε, γι' αυτό είμαστε στις πλατείες κάθε αυτό, βράδυ. Κυρία Ποντίο, συγγνώμη, είστε υπουργός, είστε υπουργός της κυβέρνησης. Είστε αναπληρώτερα υπουργός εργασίας κοινωνικής αλληλεγγύης. Τώρα, μας λέτε 3 Ιουνίου του 2015 ότι η κυβέρνηση βαδίζει πάνω σε αυτά τα οποία υποσχέθηκε και για τα οποία ψηφίστηκε. Δηλαδή, εντάξει, αν είναι να κάνουμε κουβέντα με κλειστές κουρτίνες, να την κάνουμε. Εδώ μάθαμε από διαρροές ότι ο ΕΝΦΙΑ διατηρείται και φέτος. Μαθαίνουμε ότι ο ΦΠΑ θα ισχύσει από τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ μέχρι πρότινος ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κουντουρά και άλλοι, ο κύριος Δραγασάκης, έλεγαν δεν το συζητάμε, πάει για Σεπτέμβριο. Γιατί μας λέτε πράγματα που μας βιάζουν από τα φορά αλληλεγγύης. Και η έκτακτη φορά αλληλεγγύης δεν μειώνεται. Δηλαδή, γιατί λέτε ότι, κάνετε αυτά που υποσχεθήκατε. Δηλαδή, πείτε ότι δεν γίνονται. Δεν είπα ότι κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε, χωρίς να λέω όμως, και για προσέξτε με λίγο, ότι είμαστε έξω από αυτά που υποσχεθήκαμε. Τώρα, θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί κάνουμε, είμαστε μέσα στις κεντρικές γραμμές και του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχουμε την κοινωνική επιτάχυνση που επιθυμούσαμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Ακούστε με εδώ, επειδή τα πράγματα είναι αριθμητική, ορισμένα πράγματα όπως θα λέτε, πέρα από το συμβολικό του χαρακτήρα που δεν τον υποτιμώ. Εμείς τι λέμε τώρα για το πλεόνασμα, για το πρωτογενές πλεόνασμα. Εμείς αυτό που στείλαμε λέμε ότι είναι κάτω από το 1%, έτσι, 0,8. Τι σημαίνει αυτό έναντι του 3,5. 3,5 επί 200 δις, ας πούμε, το ΑΕΠ, 7 δις χρειαζόμασταν και τώρα θα χρειαστούμε 1,5 δις πλεόνασμα. Ωραία, μόνο που η οικονομία, κυρία Φωτίου. Η οικονομία δεν έπεσε από εμάς. Η οικονομία ήταν σε άθλια κατάσταση, έτσι κι αλλιώς και το κρύβανε και το ξέρουν πολύ καλά. Δεν μπορεί εμείς να ρίξαμε έξω την οικονομία μέσα σε 3 μήνες, γιατί αυτό το ακούμε από τον πρώτο μήνα. Αυτό που βρήκαμε ήταν έλλειμμα 358 εκατομμύρια και τις περιβόητες θεωρίες περί success story και επιτυχίας και πρωτογενούς πλεονάσματος τις ακούμε εκεί που τις ακούμε. Γιατί είναι ψεύδος, απίθανο ψεύδος. Το οποίο κρυβόταν από τον ελληνικό λαό. Κυρία Φωτίου, λοιπόν, συγγνώμη λίγο, επειδή είστε σοβαρός άνθρωπος. Είπατε, ακούστε με, γιατί είστε δύο και πρέπει και εγώ να πω τα επιχειρήματά μου. Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Επειδή λοιπόν η αριθμητική λέει 7,5 μείον 1,5 κάνει 6 δις, επειδή λοιπόν εμείς με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε τα 6 δις αν θέλετε, έτσι, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλουμε εκείνα τα άγρια μέτρα που αυτοί θα επιβάλλαν σε όλα αυτά τα τομείς που λέτε. Γιατί ακόμη και ο ΕΝΦΙΑ, και το ξέρετε πολύ καλά, εάν δίνει με αντικειμενικές αξίες, είναι για το 80% του ελληνικού πληθυσμού, δεν έχει σημασία. Δεν είναι ο ΕΝΦΙΑ της δεξιάς. Είναι λοιπόν, ο αριστερός ΕΝΦΙΑ, μάλιστα. Κάνει διαφορά. Κοιτάξτε, εγώ δεν μ' αρέσουν τα αστεία. Μα κυρία, δεν είναι κυρία Ποντίου, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Δεν είναι, είπα, εμείς πάμε για φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αυτό θα υλοποιήσουμε. Ξέρετε, είναι πολύ διαφορετικό να ζεις με μια κυβέρνηση η οποία σε όλη της την προοπτική σου λέει από τη μια μεγάλα ψέματα, από την άλλη συνεχώς σου κάνει περικοπές, συνεχώς σου λέει ότι οι περικοπές αυτές είναι νίκη. Από τη μία δεν έχουμε ανθρωπιστική κρίση και μια και επικαλείστε και τον τίτλο μου, έτσι. Για προσέξτε, 5,5 χρόνια μας λένε ότι δεν έχουμε ανθρωπιστική κρίση. Όχι, αφήστε τι λέγανε, αυτοί πήγαν στην ιστορία, στον χρονοτούλα από όπως έλεγε ο Ανδρέας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, τον πρώτο νόμο που ψηφίσαμε ήταν για την ανθρωπιστική κρίση. Θα μιλήσουμε για την ανθρωπιστική κρίση, γιατί χθες είχαμε τα στοιχεία. Και τι σημαίνει πολιτικά ότι να ψηφίσεις τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, πολιτικά.
Ξέρετε, θα πάμε στην ανθρωπιστική κρίση που είναι αρμοδιότητά σας, κυρία Φωτίου, σας το υπόσχομαι. Ξέρετε κάτι, επειδή είστε άνθρωπος ακαδημαϊκός, τον μύθο του Εσώπου με τον Λαγό και τη Χελώνα, φαντάζομαι τον θυμάστε. Όπου ο Λαγός αυτονοήτως έτρεχε γρήγορα και θα κέρδιζε στον αγώνα, η Κουκουβάγια ήταν ο κριτής, αλλά κάποια στιγμή ο Λαγός αποκοιμήθηκε και η Χελώνα έβγαινε πρώτη. Η οικονομία μας 5 μήνες τώρα έχει αποκοιμηθεί, κυρία Φωτίου. Το να θέλαμε έλλειμμα πλεώνασμα 3% στην αρχή του χρόνου και τώρα 0,8, δεν ξέρω ποιο είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί. Το τωρινό 0,8 ή το 3% της αρχής της χρονιάς. Η οικονομία είναι σαν το ποδήλατο. Κοιτάξτε, όταν σταματάς, πέφτεις. Ναι, ναι, όχι. Η οικονομία όμως είναι και έχει και το στοιχείο της εκτείναξης. Και αυτό που προσδοκούν όλοι, ρωτήστε και τους ανθρώπους που εκφράζουν τις παραγωγικές τάξεις. Ότι μόλις υπογραφεί η συμφωνία, τα πράγματα στην οικονομία θα πάνε πολύ διαφορετικά. Αυτό περιμένουν όλοι και το έχει πει και ο κύριος Προκύρης. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέω ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα λένε και δεξιοί υποψήφοι, πρώην υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα εγώ να σας πω, έτσι, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι όταν σας έλεγα ότι ο Τσίπρας το πρόβλημά του και το πιο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην προδώσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ποιο είναι? Είναι να μην φέρουμε νέα ηφαισιακά μέτρα. Ηφαισιακά. Δηλαδή, να μην συνεχίσουμε τη μείωση των μισθών. Αυτό είναι ηφαισιακό μέτρο, εκτός και αν δεν συνεννοούμαστε. Δηλαδή, όσο λιγότερη αγοραστική αξία έχει ο Έλληνας, τόσο η οικονομία δεν αναπτύσσεται. Μιλάμε για τους μισθούς στο δημόσιο, όπου εκεί θα τους καθορίσετε βεβαίως εσείς, η κάθε κυβέρνηση. Έτσι, δεν είναι όχι στο ιδιωτικό τομέα. Και παράλληλα, μιλάμε. Άρα ο ιδιωτικός τομέας θα κληθεί. Συγγνώμη λίγο. Άρα ο ιδιωτικός τομέας, κυρία Φωτίου, θα κληθεί να πληρώσει κάποιους μισθούς οι οποίοι είναι. Αυτά είναι τα ευκολάκια που λέγανε οι φοιτητές μου. Δηλαδή, βάζετε εύκολα θέματα. Ξέρετε πολύ καλά. Μα πού θα βάλετε εσείς, δηλαδή, μπορείτε να επιβάλλετε εσείς τους μισθούς στην αγορά? Συγγνώμη λίγο, κυρία Φωτίου, γιατί. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εργασίας ακριβώς όλο αυτό τον καιρό συζητάμε με τους εταίρους, δηλαδή συζητάμε με εκείνους οι οποίοι καθορίζουν τους κατώτατους μισθούς. Έτσι. Δηλαδή δεν αφορά όλη η ιστορία μας, η προσοχή μας στο δημόσιο, γιατί ξέρουμε ότι όταν οι μισθοί πέφτουν στο δημόσιο, κατακρεμνίζονται στο ιδιωτικό τομέα. Έτσι έγινε μέχρι σήμερα. Και ανάποδα γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται πάντα. Όχι, λέω, και ανάποδα συμβαίνει. Αν θες μισθούς καλούς στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, από κάπου τους παίρνεις. Και τους παίρνεις από τον ιδιωτικό τομέα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν παίρνει κανείς από πουθενά τίποτα. Η μισθή, αυτά είναι πολύ λάθος αντίληψη. Σας πληροφορώ ότι οι μισθοί του δημοσίου πληρώνονται από τα έσοδα του κράτους. Τα οποία πού προκύπτουν? Τα έσοδα του κράτους είναι οι φορολόγηση από την μια και από την άλλη, η παραγωγική δυνότητα του κράτους. Έχετε δίκιο. Από πού είναι η παραγωγική δυνότητα? Από τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι, κυρία Φωτίου? Δηλαδή τώρα απλά μαθηματικά είναι αυτά. Γιατί συζητάμε για αυτό τα πράγματα? Νομίζετε ότι παραγωγικός τομέας δεν είναι ο τομέας των υπηρεσιών? Όχι, βέβαια, πουθενά, πουθενά στον κόσμο, κυρία Φωτίου. Νομίζετε ότι παραγωγικός τομέας είναι ο αγροτικός? Για να καταλάβω, τι δεν είναι παραγωγικό τομέα. Δεν είναι ο αγροτικός παραγωγικός τομέας? Βεβαίως, κυρία μου, αλλά ξέρετε, να είμαστε εκεί πρωταθλητές. Στις υπηρεσίες είμαστε και στον ιδιωτικό τομέα στις υπηρεσίες είμαστε. Όχι. Να με συγχωρείτε, μήπως είμαστε στη βιομηχανία και αυτό δεν το ξέρω? Όχι, αυτό δεν είμαστε και πρέπει να γίνουμε, αυτό λέω. Αλλά δεν φαίνεται, λοιπόν, να θέλουμε να γίνουμε. Αυτά τα παραπλανητικά, γιατί ακούει ο καθένας ότι εμείς δεν έχουμε ΑΕΠ, ότι δεν παράγει τίποτα η ρημάδα η χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι ψευδή, διότι αλλιώς δεν θα είχαμε 180 ακόμη και σήμερα σε τέτοιες συνθήκες δις παραγωγή. Αυτό είναι το ΑΕΠ. Και αφού παράγει, κυρία Φωτίου μου. Λοιπόν, το οποίο έπεσε κατά 25%. Για ακούστε με καλά. Αυτό έριξαν οι κυβερνήσεις δεξιάς και τη. Συμφωνούμε, και κυρία Φωτίου, συγγνώμη λίγο. Δεν θα διαφωνήσουμε εκεί. Δεν θα διαφωνήσουμε εκεί. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ρίχνει το ΑΕΠ 25%. Ρίχνει το προσωπικό εισόδημα του κάθε πολίτη κατά 40%. Σωστό. Έγινε αυτό. Λοιπόν, αυτό έγινε επί 5 χρόνια και εσείς τώρα με ψέγετε για τους 4 μήνες διακυβέρνησης αριστεράς. Όχι, δεν σας ψέγουμε για αυτό. Είστε πραγματικά. Κάθε άλλο, ακούστε με, κυρία Φωτίου, για να μην. Όχι, όχι, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Εγώ στηρίζω τις αλλαγές του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τις στηρίζετε? Τι εννοείτε, εγώ είμαι κυβέρνηση και τις κάνω. Α, ωραία, συνεπώς συμφωνούμε. Δηλαδή, χωρίς, με ένθια φέτος, με ματέωση του ΦΠΑ
όχι με ματέωση, με επιβολή του ΦΠΑ στα νησιά φέτος. Εγώ συμφωνώ, δεν έχω. Μην πιστεύετε, κοιτάξτε τώρα, το να παγιδεύσετε. Δεν παγιδεύω τώρα αυτό, είναι τα πράγματα λέμε. Απλά δεν μπορώ να ακούω πράγματα που δεν έχουν βάση. Αυτές δεν ήταν οι ελληνικές προτάσεις. Ενδιαφέρον για τους ακροατές σας. Είναι να καταλάβουν τι εννοεί η κυβέρνηση. Δύο μου, γιατί σήμερα έχετε εμένα. Ναι. Να καταλάβουν τι προσπαθεί η κυβέρνηση από τη μια και αν αυτό είναι προς όφελος των αδυνάμων και του μεγαλύτερης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ή αν είναι προς όφελος του κεφαλαίου. Καταλάβατε. Αυτό είναι όλο και όλο η συζήτηση. Και αν δεν ήταν αυτό, θα είχαμε τελειώσει τη διαπραγμάτευση από το Φεβρουάριο. Και που να μην έχετε καμία αμφιβολία. Γιατί θα είχαμε συμφωνήσει σε όλα αυτά τα ηφαισιακά μέτρα που συμφωνούσαν οι προηγούμενοι και θα συνεχίσουμε. Μα ύφεση έχουμε, κυρία Φωτίου. Τι μου λέτε, χωρίς να πάρουμε μέτρα, εγώ δέχομαι. Δεν πήρατε μέτρα ηφαισιακά ως κυβέρνηση, σωστά. Αλλά έχουμε ύφεση. Ύφεση, κύριε, πρώτον να περιμένετε και τις μετρήσεις της Eurostat και της Elstat για να τα πείτε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί τα παίρνουμε τα στοιχεία. Δεν τα έχετε πάρει από εκεί. Πού τα παίρνουν το μυαλό μας, τα βγάζουμε. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Αυτό είναι από την περιδέστητα ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Για παίρνετε και από το ότι λένε ότι η αγορά δεν κινείται, η οποία πράγματι δεν κινείται. Διότι πράγματι όταν υπάρχει ένα μείζον πολιτικό γεγονός, συμφωνίας και τα χρηματιστήρια αναμένουν και η αγορά δεν κινείται και οι τράπεζες αναμένουν και όλοι αναμένουν. Αλλά εδώ πρέπει να μου πείτε εσείς. Σε αυτό λοιπόν το πακέτο που έστειλε και που ακούσατε και επαναλαμβάνετε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το πακέτο. Κυβέρνηση. Με βάση τις διαρροές, έτσι. Εσείς συμφωνείτε. Εγώ συμφωνώ, δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε, λέω, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ. Εμείς έχουμε πάρει μια πρόσφατη απόφαση στην πολιτική γραμματεία που τα τέσσερα σημεία τα οποία ψηφίσαμε με πλειοψηφία και μειοψηφίες. Είναι αυτά τα οποία εμπεριέχονται μέσα σε αυτό το πακέτο. Επομένως, είμαστε μέσα στη συλλογική έκφραση του κόμματος. Κυρία Φωτίου, μια ερώτηση και από μένα θέλω. Επειδή είπατε πριν ότι δεν θα λάβει αυτή η κυβέρνηση ηφαισιακά μέτρα. Ο κύριος Βαραγιάννης. Επειδή είπατε πριν από λίγο ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα λάβει μέτρα ηφαισιακού χαρακτήρα. Η διατήρηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, την οποία εσείς πέρυσι λέγατε ότι είναι ηφαισιακό μέτρο και μάλιστα στο 100%, τι είναι? Έτσι είναι αυτό που λέτε, δηλαδή, αλλά είναι το εύρος των ηφαισιακών μέτρων. Εγώ δεν πιστεύω ούτε ότι τη διατήρηση της, του μέτρου της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης δήθεν. Αλλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προϋπήρχαν ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε. Κατανοώ ότι στη μεγάλη αυτή διαπραγμάτευση οι δανειστές εξακολουθούν να έχουν στο μυαλό τους την συνέχιση των ηφαισιακών μέτρων ώστε να συντριβεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης, γιατί αυτή τη στιγμή τρεις παράγοντες ευνοούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος είναι το ότι τα πολιτικά πράγματα αρχίζουν να τρεμουλιάζουν, να ταράσσονται σε επίπεδο Ευρώπης και μάλιστα σε μια τεράστια χώρα όπως την Ισπανία. Το δεύτερο είναι, μιλάω δηλαδή για την νίκη των Ποντέμων στις αυτοδιοικητικές και όλη τη αριστερά. Το δεύτερο επιχείρημα είναι, το δεύτερο γεγονός είναι, ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα τρίγωνο ανασφάλειας πολεμικής και έντασης γεωπολιτικής, σαν η μόνη σταθερά χώρα η οποία βρίσκεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μεγάλο ατού, μόνο η κυβέρνησή μας το έχει χρησιμοποιήσει. Αυτό βλέπετε, ενεργοποιεί τον αμερικάνικο παράγοντα να λέει δεν μπορούμε με ένα τρίγωνο πολέμου, δηλαδή Ουκρανία, Λιβύη, Συρία, να δεχτούμε η Ελλάδα να αρχίσει να έχει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Διότι αυτό είναι πρόβλημα για όλη τη συμμαχία, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο δεύτερος παράγοντας που μας ευνοεί. Και ο τρίτος παράγοντας που μας ευνοεί είναι μια εξαιρετική αμφισημία πολιτική. Δηλαδή, οι δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, μπροστά στην γραμμή να συνεχίσουν τη λιτότητα ή όχι, και βλέπετε ήδη τις διπλές κινήσεις που κάνουν, δηλαδή ο Ντράγκη αυτή τη στιγμή προχωράει σε ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή θα κόψει χρήμα, θα κόψει ένα τρεις χρήμα, αυτό που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και 5 χρόνια,
Έτσι. Και αυτή η ποσοτική χαλάρωση πιστεύω ότι θα δημιουργήσει, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να αλλάξει το τοπίο το ευρωπαϊκό από τη μια και από την άλλη πολιτικές ηγεσίες να συνεκτιμήσουν. Τώρα επειδή ξέρω ότι έχετε... Επιθυμούν τη γραμμή, τελειώνω, επιθυμούν το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και στις χώρες τους ή επιθυμούν να αλλάξουν γραμμή κατά της λιτότητας πια και να αρχίσουν να κάνουν φιλολαϊκά μέτρα, μη ποσοθούν ναι, από κυρία Φωτίου μου, αλλά στις άλλες χώρες, στις άλλες χώρες αυτό το 1-3 σκορπίζεται, δηλαδή μόνο σε εμάς δεν δίνουν γιατί δεν μπήκαμε στο κόλπο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θέλαν να δώσουν, εμείς δεν πήγαμε να πάρουμε. Λίγο κάτι συγκεκριμένο για το Υπουργείο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε, μου πάνε 9,5 ώρα, έχετε μια υποχρέωση. Χθες μάθαμε τα στοιχεία, 300 και κάτι χιλιάδες οι αιτήσεις, περίπου 600.000 οι δικαιούχοι. 200 εκατομμύρια το ποσό. Από 300 ευρώ καθένας, αυτή είναι η ανθρωπιστική κρίση, αντιμετώπιση. Όχι, όχι, τα έχετε μπερδέψει πολύ άσχημα. Για πείτε. Πάντα σας αρέσουν αυτές. Για πείτε μου, πείτε μου τώρα, αφήστε με, ξέρω, κάνω και εγώ το κομμάτι μου, τι να κάνω. 300.000 αιτήσεις είχαμε, 630.000 άνθρωποι είναι. Οι δικαιούχοι, ναι. Όχι, δεν είναι οι δικαιούχοι, θα βγουν μετά από τη διασταύρωση των στοιχείων. Σήμερα, αυτές τις μέρες, είναι τη διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικά. Δηλαδή με το τάξη, δεν είναι έτσι. Γίνεται διασταύρωση των στοιχείων με το τάξη, γίνεται διασταύρωση των στοιχείων με τάξεις, με όλες τις, τα επιδόματα κτλ. Για να δούμε τελικά ποιοι δικαιούνται, εννοείται, και ποιοι όχι. Γι' αυτό, εδώ, γι' αυτό θα γίνει. Ναι. Ναι, το ξέρω. Εδώ υπάρχει ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να είναι δίκαιο. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώσει αυτή η ιστορία και βγουν οι δικαιούχοι πράγματι οι ωφελούμενοι, τότε αυτοί από ότι έχουν αιτηθεί 140.000 αιτήσεις υπάρχουν για ρεύμα. Ναι. Για ρεύμα και για δωρεάν ρεύμα 330 κιλοβατόρες το μήνα δωρεάν και επανασύνδεση δωρεάν. Από το ΤΕΒΑ είναι αυτά τα λεφτά, τουλάχιστον τα μισά. Όχι βέβαια, το ΤΕΒΑ είναι άλλα λεφτά. Αυτά είναι τα 200 εκατομμύρια της κυβέρνησης που βρήκε από τα γενικά έξοδα του κράτους. Το ΤΕΒΑ, όπως λέτε, δηλαδή το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Μάλιστα, είναι Ευρωπαϊκό Ταμείο και είναι 135 εκατομμύρια, τα οποία αυτές τις μέρες τα βάζουμε και αυτά στο χορό της σύντησης. Λοιπόν, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εμείς έχουμε υποσχεθεί 150.000 οικογένειες να πάρουν ρεύμα. Οι αιτούντες είναι 140.000, άρα ευελπιστούμε ότι σε αυτό το κομμάτι θα ανταποκριθούμε. Προσέξτε. Για να δείτε ότι δεν είναι έτσι που τα λέτε, γιατί εμείς δεν δίνουμε χρήματα, ξέρετε. Εμείς δεν δίνουμε 50 ευρώ να συμπληρώσουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή 100 ευρώ. Εμείς δίνουμε είδος. Το είδος που έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Καλά, και το είδος που θα το πληρώσει κάποιος. Δεν είναι χρήματα δίνετε κι εσείς. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί το ένα έχει πολλαπλασιαστική ισχύ, όπως ήδη φαίνεται, το μέτρο, ενώ το άλλο είναι απλά παίρνεις τα λεφτά και μετά ξαναμένεις εκεί που ήσουν. Λοιπόν. Δεύτερο μέτρο, το οποίο είναι η σύντηση, έχουμε υποσχεθεί σε 150.000 οικογένειες από 70 έως 220 ευρώ το μήνα για 9 μήνες σύντηση. Το πρόγραμμα αυτό, κυρία Θεάνα... Κάτι δεν πάει καλά με τους υπολογισμούς. Κυρία Φωτίου, συγγνώμη λίγο. Το είναι, ναι. Όχι, λέω, το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει και του χρόνου με νέα διαδικασία αιτήσεων κλπ. Ή θα είναι μία και έξω. Όχι. Καταρχήν, επειδή το πρόγραμμα μετράει πάντα την ακραία φτώχεια στην κατάσταση που βρίσκεται ως το δυνατόν οι άνθρωποι την τελευταία χρονιά. Άρα δεν θα ξαναμπούν στην... Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Οπότε και του χρόνου και θα γίνει. Και ήδη και τώρα και στο ΤΕΒΑ, για το ΤΕΒΑ, για τα 135 εκατομμύρια για σύντηση κυρίως και για ήδη πρώτης ανάγκης, πάλι θα μπουν οι άνθρωποι σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονική για να δηλώνουν σε όλη την περιφέρεια πάλι, σε όλη τη χώρα. Και με βάση πάλι τα οικονομικά του στοιχεία, τα οικογενειακά του, τα επιδοματικά του στοιχεία κτλ. Έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τη νέα τους κατάσταση με τις νέες δηλώσεις της εφορίας. Γιατί το προηγούμενο, το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης, πήγαινε με τις δηλώσεις του 14. Αυτό θα πάει το ΤΕΒΑ με τις δηλώσεις του 15. Βλέπετε ότι συνεχώς προσπαθούμε να παρακολουθούμε
την κατάσταση που μάστε. Βρίσκονται οι αδύναμες τάξεις. Μάστε, σαφέστατο, μάστε. Κύριε Φωτίου, για να κλείσουμε, προσέξτε. Επειδή είχαμε γνωριστεί τηλεοπτικός όταν ήμουν στην ΕΡΤΡΙΑ. Τότε τα άκουγαν. Τότε περνούσατε καλά γιατί τα άκουγαν οι δεξιοί εκπρόσωποι. Εσύ με τι να κάνουν, κυβέρνηση είστε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχετε απόλυτο δικαίωμα. Εμείς πρέπει είναι. Να τα ακούμε. Πρέπει να σας... Και αν δεν τα ακούμε και αν δεν μας τραβάει ο λαός από το μανίκι, πράγματι. Τότε μόνο μας. Να είστε καλά, κυρία Φωτίου, θα έπρεπε να μας τραβήξουν και οι εξελίξεις από το μανίκι, διότι οι Ιρλανδοί από χθες. Πήραν 7% δίνουν 7% στους δημοσίους με δικά τους λεφτά, χωρίς να δανειστούν. 7%. Είδατε. Ναι, αλλά ακολούθησαν το μνημόνιο. Ακολούθησαν το πρόγραμμα. Ναι, ακολούθησαν το μνημόνιο, γι' αυτό ανεβαίνουν οι αριστερές δυνάμεις πάλι και στην Ιρλανδία. Οπότε αναμείνατε. Η αύξηση, η αύξηση. Να είστε καλά πάντως. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Focus 103,6.